Ανέλπιστα καλά κινήθηκε η αγορά των χανίων τις παραμονές της πρωτοχρονιάς, χάρη στις καθημερινές εξόδους των 5.000 Αμερικανών ναυτών μελών του αεροπλανοφόρου Χάρι Τρούμαν, που παρέμεινε αγκυροβολημένο στην προβλήτα K14 του Μαραθίου από την 5η 30 Δεκεμβρίου μέχρι σήμερα. Στην ήδη αυξημένη λόγω των ημερών κίνηση, οι Αμερικανοί ήρθαν να δώσουν ισχυρή ανάσα, ενισχύοντας σημαντικά τους τζίρους των καταστημάτων όλων των ειδών. Θεωρώ πως ήταν μια καλή ένεση, ναι, βέβαια. Νομίζω ότι ο κόσμος και ο κόσμος αυτός κατέβηκε, είχε κίνηση και άνοιξαν και κάποια μαγαζιά. Ευτυχώς που ήταν εδώ οι Αμερικάνοι, το αεροπλανοφόρο. Αυτό ανέβασε αρκετά την αγορά, τουλάχιστον εδώ στην παλιά πόλη. Από Έλληνες πελάτες δεν δουλέψαμε πάρα πολύ φέτος. Όλη η κατάσταση, το άγχος, η αγωνία, όλα αυτά που ακούγονται, κράτησε πιστεύω τον κόσμο μέσα. Τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα αθλητικών ειδών ήταν εκείνα στα οποία οι Αμερικανοί ναύτες κατανάλωσαν μεγάλα χρηματικά ποσά. Αγορές πραγματοποίησαν επίσης από καταστήματα τουριστικών ειδών της παλιάς πόλης, από κάβες και από καταστήματα τροφίμων με ιδιαίτερη προτίμηση στα αλκοολούχα ποτά. Νομίζω ότι όλη η πόλη δούλεψε, δηλαδή όταν έρχεται ένα τέτοιο πλοίο με τόσο κόσμο, εδώ ήταν γεμάτο, δεν ξέρω αν τις τρεις μέρες κατεβήκατε τα πλάνα, θύμιζε καλοκαίρι ας πούμε. Ψωνίσανε και αυτοί αρκετά πράγματα, ευτυχώς ήταν μια καλή ένεση και μια πάρα πολύ καλή αρχή για το νέο έτος. Η εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων με την εστίαση να λειτουργεί χωρίς μουσική και με ωράριο, καθώς και τα κλειστά καταστήματα μέσα στο Σαββατοκύριακο λόγω των αργιών, απογοήτευσαν τους χιλιάδες των ναυτών που κατέκλυζαν καθημερινά την πόλη. Παπούτσια αθλητικά πουλήσαν πάρα πολύ, δωράκια για τους φίλους και συγγενείς. Γενικά όλα τα τμήματα δούλεψαν. Απλά ήταν λίγο απογοητευμένοι ότι δεν υπήρχε μουσική, τα κλαπ ήταν κλειστά. Βέβαια αυτό βοήθησε τα εμπορικά μαγαζιά γιατί τα χρήματά τους τα ξοδέψανε για αγορές. Και για μας σίγουρα και για το φαγητό και νομίζω και ποτά και όλα δουλέψανε αυτές τις μέρες. Ήταν δηλαδή ένα δώρο Χριστουγέννων και για μας. Ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί πρέπει να το πω. Οι πιο πολλοί φορούσαν διπλές μάσκες, συμπεριφερόταν ωραία. Η παραμονή του αεροπλανοφόρου Χάρι Τρούμαν για 4 ημέρες και η παρουσία των μελών του πληρωματός του στην πόλη των Χανίων δεν συνοδεύτηκε από παρατράγουδα. Σήμερα στις 11 το πρωί, το μεγαθύριο του Αμερικανικού στόλου απέπλεψε από τη Σούδα για να συνεχίσει το ταξίδι του στη Μεσόγειο.